Και το κυριότερο τούτον είναι, όπω εδώ και μέρε αποκάλυψε το ΣΥΓΜΑ, το ενδεχόμενο τριμερού συνάντηση στη Νέα Υόρκη υπό τον Αντώνιο Κουτέρε. Διπλωματικοί και πολιτική κύκλοι με του οποίου συνομίλησε το ΣΥΓΜΑ υπέδειξαν, ενισχύοντα αυτό το σενάριο, πω η καταρχήν απόφαση του πρόεδρου Αναστασιάδη να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη μέχρι και τι 30 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, μία μισή μέρα μετά την ολοκλήρωση τη Γενική Συνελεύσεω, δείχνει μία τάση κατελάχιστον προοπτική εξελίξεων. Καθότι είναι γνωστό ότι η καθιερωμένη συνάντηση του Γενικού Γραμματεία με τον κατοχικό ηγέτη λαμβάνει η χώρα την επομένη τη λήξη τη συνελεύσεω. Η κυβέρνηση, παρά του ότι παραδέχεται το κρίσιμο των στιγμών, επιμένει ωστόσο στη λογική πω αν δεν υπάρξει θετική κατάληξη τη ανείχνευση προθέσεων από την Αμερικανίδα απεσταλμένη, ο Γενικό Γραμματέα δεν θα αποδώσει ευθύνε αφήνοντα το παράθυρο ανοιχτό. Κάτι όμω που αμφισβητείται από σειρά άλλων εμπλεκομένων που βλέπουν σε μια τέτοια περίπτωση το τέλο του δρόμου στο Κυπριακό, τουλάχιστον. Όπω το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Το επόμενο, άλλο άλλωστε, διάστημα καταγράφει τουλάχιστον τρία φυσικά ορόσημα, που είτε τα αναγνωρίζει κάποιο ω τέτοια είτε όχι, είναι υπαρκτά και θα παίξουν με τον ένα ή άλλο τρόπο το δικό του ρόλο. Πρώτον, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και καθιερωμένε επαφέ του Γενικού Γραμματέα με όλου του εμπλεκόμενου το δεύτερο δεκαέμερο Σεπτεμβρίου. Δεύτερον, η έναρξη διαδοχικών ερευνητικών υγειοτρήσεων τη ExxonMobil στο πλέον ελπιδοφόρο τεμάχιο τη Κυπριακή ΑΟΣ το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου. Τρίτον, η λήξη μέσα Ιανουαρίου τη προσφάτω ανανεωθή σα θητεία τη Ουλφικήπ και ο δεδομένο πλέον σχεδιασμό είτε για αλλαγή των όρων εντολή τη ή ακόμη και έναρξη τη διαδικασία αποχώρηση τη. Ορόσημα που όπω μαθαίνουμε λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στι εσωτερικέ συσκέψει του Προεδρικού, όπου επιχειρείται η αποκωδικοποίηση των πιθανών εξελίξεων. Ξεκάθαρο μήνυμα Σινέρ Λεβέντ ότι δεν πρόκειται να μεταβεί στην Άγκυρα για να δικαστεί από την Τουρκία. Δηλώνει με υπερηφάνεια.